Λίγο μετά τις 10 το πρωί σήμερα, μεταφέρθηκε ο ηγούμενος Εφραίμ στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου θα βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση των ανταλλαγών της Μονής Βατοπεδίου. Η άφιξή του έγινε δεκτή με επεφημίες από τους υποστηρικτές του, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την κεντρική πύλη των φυλακών. Ο λαός αναρωτιέται αν ο Εφραίμ είναι ξυλαστήριο θύμα, δήλωσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου θα εγκατασταθεί σε κελί της 6ης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, που χρησιμοποιείται για τους λεγόμενους οικονομικούς κρατούμενους και γενικότερα για περιπτώσεις που δεν αφορούν βίαια αδικήματα. Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένεται οι συνήγοροι του Εφραίμ Άρης Χαραλαμπάκης και Σπύρος Αλεξανδρής να λάβουν από το εφετείο αντίγραφο του βουλεύματος που εξέδωσε το Συμβούλιο Εφετών στις 23 Δεκεμβρίου, προκειμένου να μελετήσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Η πιθανότερη εκδοχή είναι να προσφύγουν στην ανακρίτρια της υπόθεσης με αίτησή τους και να ζητήσουν την αντικατάσταση της προφυλάκησης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Την παρέτησή τους υπέβαλαν οι οικονομικοί εισαγγελείς Γρηγόριος Πεπόνης και ο αναπληρωτής του Σπύρος Μουζακίτης, καταγγέλλοντας παρεβάσεις στο έργο τους. Οι δύο εισαγγελείς υπέβαλαν την παρέτησή τους στον αρμόδιο για οικονομικά θέματα αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νίκο Παντελή και ζητούν την αντικατάστασή τους από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Οι δύο εισαγγελείς φέρονται δυσαρεστημένοι από την ως τώρα αντιμετώπιση τους. Στην επιστολή τους χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι δεν δέχονται να είναι εισαγγελείς υπό απαγόρευση και καθυπαγόρευση. Παράλληλα, αναφέρονται στο επικείμενο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή και το οποίο ουσιαστικά θα αναθέτει σε άλλο δικαστικό λειτουργό το έργο που οι ίδιοι έκαναν μέχρι σήμερα. Οι δύο εισαγγελείς είναι τα πρόσωπα που από τον Νοέμβριο χειρίζονται τις υποθέσεις μη καταβολής ΦΠΑ και χρεών στο δημόσιο. Οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές προγραμματίζεται να γίνουν στο τέλος Απριλίου, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος κατά την τοποθέτησή του στη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Στο θέμα του πολιτικού βίου της κυβέρνησης του Λουκά Παπαδήμου, φαίνεται ότι έχει επέλθει συμφωνία να παραμείνει το κοινοβούλιο ανοιχτό το δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου σε συνάρτηση με την εξέλιξη της εθελοντικής ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων. Εν τούτης, για τον ακριβή χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες, εξακολουθούν να παρατηρούνται διαφωνίες. Χθες το πρωί, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Μιχελάκης, δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι το κόμμα συμφωνεί στην παράταση του βίου της κυβέρνησης Παπαδήμου, αλλά όχι για μετά το Πάσχα.